σε ένα μεγάλο πάρτι, όλοι οι συντελεστές της ζωής της άλλης είδαν το τελευταίο επεισόδιο που ακούμπησε σε τηλεθέαση μέχρι και το 66%. Ο σκηνοθέτης της σειράς, μάλιστα, Δημήτρης Αρβανίτης, αποκάλυψε στο Made in Star ότι είχε ετοιμάσει δύο φινάλε και τελικά επέλεξε αυτό που είδαμε. Είμαι μεγάλος απατεώνας και έφτιαξα δύο φινάλε, γυρίσαμε δύο φινάλε και οι περισσότεροι δεν ξέραν τι γινόταν γιατί σου έδωσα μόνο τις σελίδες που παίζαν. Αλήθεια. Ναι, φυσικά, γιατί. Εμείς ποιο από τα δύο φινάλε είδαμε τελικά? Είδατε αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ εγώ. Είμαι πολύ εγωιστής για να μην έχω το φινάλε μετά από 400 επεισόδια αυτό που σκέφτηκα. Είσαι ένας παλιάνθρωπος και θα μου το πληρώσεις! Όλοι σας θα μου το πληρώσετε! Όλοι! Μπήκατε να μου καταστρέψετε τη ζωή, αλλά δεν θα σας αφήσω, κανένα δεν θα αφήσω! Όλοι θα σας σκοτώσω, όλους μακούς! Πρωταγωνίστρια της βραδιάς, η Αθηνά Οικονομάκου, ή αλλιώς η κακιά τηλεοπτική ξένια. Η αλήθεια είναι ότι το επεισόδιο ολοκληρωμένο είχε δοθεί σε 2-3 άτομα. Οι υπόλοιποι δεν ήξεραν. Εγώ το έπαιξα το τέλος, δηλαδή. Άλλοι μόνο να μην το ήξερα. Αλλά είχαν δοθεί σκηνές συγκεκριμένες του τέλους, του τελευταίου επεισοδίου, σε ελάχιστα άτομα. Από ηθοποιούς και από τα παιδιά του συνεργείου. Δεν ξέρανε. Ποιος ρόλος έχει μπει πιο βαθιά μέσα στην καρδιά σου? Ξένια, λίμωνο. Ξένια, αλίμωνο. Λόγω της περούκας. Λόγω της περούκας έχω περάσει τόσα πολλά σε αυτά τα γυρίσματα, 2,5 χρόνια, που δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο προς το παρόν. Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος. Είμαι πολύ συγκινημένη. Απ' την άλλη, νιώθω πολύ ευτυχισμένη που συμμετείχα σε αυτή τη δουλειά. Υπήρξα πολύ τυχερή με τους συγκεκριμένους συνεργάτες και με την τρομερή επιτυχία που είχε εν τέλει. Ο καινούριος χρόνος σε βρήκε ερωτευμένη? Με βρήκε πολύ καλά, μια χαρά είμαι. Και στον προηγούμενο και στον καινούριο χρόνο, και μακάρι να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Καλά μας βγήκε, καλά μας βγήκε. Μακάρι και να συνεχιστεί καλά.